Βρισκόμαστε εδώ στον φιλόξενο χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και νομίζω ότι είχαμε μία πολύ επικοδομητική και ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα και για τις προοπτικές και του νησιού και της περιφέρειας. Άκουσαμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, νομίζω, όλους τους φορείς, οι οποίοι θέσανε διεξοδικά και θα σας έλεγα με πολύ σοβαρό τρόπο όλα τα ζητήματα τα οποία απασχολούν αυτό το τόπο. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι είναι από τις λίγες φορές που άκουσα με τόση εμπεριστατωμένο τρόπο συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία δεν είχαν και καμία δόση υπερβολής. Γιατί ξέρετε, ειδικά το τελευταίο καιρό, υπάρχει πολλές φορές όταν πηγαίνουμε εμείς στα δημόσια πρόσωπα σε μια περιφέρεια, ακούγονται και μερικές φορές μερικά αιτήματα τα οποία θα σας έλεγα ότι είναι υπερβολικά. Εδώ όμως εγώ σήμερα βρίσκομαι διότι, και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε, ολοκληρώνονται μετά από πολλά χρόνια δύο πάρα πολύ σημαντικά έργα. Ολοκληρώθηκε το λιμάνι στο Σίγρι, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε και πάλι από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας που είχε δημοπρατηθεί το 2014 και ολοκληρώθηκε και πάλι με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το επισημάνουμε. Ένα έργο που πέρασε από 200 κύματα, θα ολοκληρωθεί, και αυτή είναι η δέσμευση του Υπουργείου και της κυβέρνησης, μέχρι το τέλος του 2022 και ο οδικός άξονας Καλονή Σίγρη, και αυτό ένα σημαντικό έργο το οποίο είχε δημοπρατηθεί το 2014. Και επίσης, όπως όλοι γνωρίζετε, έχει ανακοινωθεί και το φράγμα στο Τσικνιά, ένα έργο διαχείρισης υδάτων οπόρων, που είναι ένα έργο νέας γενιάς που θα δώσει πραγματικά λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο θα μας απασχολήσει, και αυτό το πρόβλημα είναι το νερό τις επόμενες δεκαετίες. Και αυτό το έργο έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και, όπως είχα την ευκαιρία να πω εδώ πέρα στους καλούς φίλους και στις καλές φίλες, είναι ένα έργο το οποίο θα ξεκινήσει μέσα στο 23 και θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 χρόνια. Τώρα, το ζήτημα που άκουσα από όλους τους φορείς ήταν το ζήτημα της νότιας παράκαμψης. Θα το δούμε και αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεσμεύτηκα ότι το έργο αυτό δεν θα σπάσει και ότι όταν τελειώσουν τα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε με τα ρημοτομικά, το Υπουργείο και η κυβέρνηση θα κάτσει και θα βρει λύση και σε αυτό το ζήτημα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι πλέον τα πολύ μεγάλα έργα υποδομής στο νησί εδώ ολοκληρώνονται. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι στην ουσία αυτό μπορεί να δώσει μια ακόμα μεγαλύτερη αναπτυξιακή προοπτική στο νησί, και ένα νησί που πέρασε πολλά. Νομίζω ότι πλέον, κύριε Περιφερειάρχα, αφήνει το χειρότερό του εαυτό πίσω και ατενίζει πλέον το αύριο με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εγώ το μόνο που έχω να πω, ότι η συνεργασία της Περιφέρειας με το Υπουργείο, τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Υφυπουργό, όλο το διάστημα είναι αρίστη, αρίστη. Το τονίζω, αρίστη, το υπογραμμίζω. Και ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Έχουμε βίκο αότα και συναντάμε ανοιχτές πόρτες, οπότε παρεύουμε και με τον κύριο Αθανασίου και εγώ. Ήταν ικανοποίηση ο Υπουργός και ο Υφυπουργός το αίτημά μας να επισκεφτούν το νησί και να δουν οι ίδιοι τα έργα τα οποία γίνονται. Θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί από την πρώτη στιγμή η ηγεσία του Υπουργείου, μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, πράγματι είπε: θα τελειώσω και το λιμάνι του Σιγρίου και τον οδικό άξονα Καλονής Σιγρίου, ο οποίος βεβαίως, όπως ξέρετε, με τον προηγούμενο ανάδοχο και με τα γεγονότα αυτά, με τις τηλεοπτικές άδειες κλπ., είχε παγώσει και καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε για να τελειώσει το έργο. Το έργο λοιπόν θα τελειώσει και θα παραδοθεί μέχρι τέλος του 2022, αλλά πιστεύω ότι, κύριε Υπουργέ, μπορεί να έχουμε μία μικρή καθυστέρηση λόγω των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν, και βεβαίως θα δώσουμε μία μικρή παράταση, θα τα πούμε εκεί. Ναι. Και συνεπώς νομίζω τα έργα αυτά προχωρούν. Επιπλέον το μεγάλο έργο, το οποίο ήταν, το ανέφερε και ειδικά ο Υπουργός, που ήταν ένα αίτημα 3 γενεών, εγώ πήγαινε δημοτικό στο σχολείο και ακούγαμε για το φράγμα της Κοινιά που λύγει το πρόβλημα ίδρυυσης σε πρώτο στάδιο και στη συνέχεια το θέμα και της άρδευσης των κάμπων. Ήδη αρχίζει, έχει μπει με πρωτοβουλία του Υπουργού στο Ταμείο Ανάκαμψης και ένα έργο που μπαίνει στο Ταμείο Ανάκαμψης θα τελειώσει. Και βεβαίως, όπως είπε ο Υπουργός, μελετάται και το θέμα της νότιας παράκαμψης, δεν θα σπάσει το έργο αυτό όπως ακούγεται, και βεβαίως ο σχεδιασμός είναι επί των ημερών του να αρχίσουν όλες οι εργασίες, ούτως ώστε η προετοιμασία δηλαδή για να μπούμε στην πραγματοποίηση και αυτού του έργου. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό και μόνο θέλω να ξέρω να σας πω ότι αγαπάει πάρα πολύ το νησί. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.